για αυτές τις μέρες είμαστε σε επιφυλακή, ιδιαίτερη επιφυλακή, τόσο εμείς όσο και τα συνεργεία των συνεργαζόμενων εργολάβων που έχουν όλοι ενημερωθεί να είναι σε ετοιμότητα, να υπάρχει δηλαδή ένα προσωπικό δικό τους των εργολάβων που θα βρίσκεται εδώ στην πόλη των Σερών, δεν θα φύγει δηλαδή επειδή είναι Σαββατοκύριακο σε θάλασσες, και για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί. Ο καύσωνας θέτει σε συναγερμό το ενεργειακό σύστημα της χώρας και γύρει φόβο blackout, καθώς η ζήτηση θα αυξηθεί τουλάχιστον 30% περισσότερο. Βέβαια, σύμφωνα με τον ΑΔΜΙΕ, όπως προκύπτει, τα στοιχεία των αρμοδίων φορέων φαίνεται πως δίνουν σταθερότητα του συστήματος χωρίς προβλήματα. Η αυξημένη ζήτηση λόγω της χρήσης κλιματιστικών θα καλυφθεί, σύμφωνα με τους υπεύθυνους, από εγχώριες καθαρές πηγές ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε μεγάλο βαθμό θα καλυφθούν οι ανάγκες από φωτοβολταϊκά συστήματα που έχουν εγκατασταθεί και από τα αιωλικά, εφόσον φυσήξει, αλλά και τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Ο διευθυντής του ΔΔΕ Σερών, κ. Δημήτρης Πολυμέρης, ζητά από τους πολίτες, λόγω της μεγάλης αύξηση ζήτησης ενέργειας που θα υπάρχει τις επόμενες ημέρες λόγω κυρίως της χρήσης των κλιματιστικών, να είναι όλοι συνετοί και προσεκτικοί. Αυτή η αύξηση, όπως είπαμε, αναμένεται από τα συστήματα ψύξης και κατά κύριο λόγο από τα κλιματιστικά, διότι εκεί μπορούμε να επέμβουμε, εκεί μπορούμε να κάνουμε κάποιες ενέργειες, ούτως ώστε να μην έχουμε μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, και άρα και το σύστημα να μην επιβαρύνουμε, αλλά και την τσέπη μας. Ποιες είναι αυτές οι ενέργειες που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή? Πρώτον και κυριότερον, είναι η θερμοκρασία που έχουμε ρυθμίσει το κλιματιστικό μας. Δεν θα πρέπει να το ρυθμίζουμε στις θερμοκρασίες 18, 19, 20 βαθμούς Κελσίου. Θα πρέπει να το βάζουμε στη θερμοκρασία των 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό γιατί? Διότι δεν υπάρχει περίπτωση το κλιματιστικό να βγάλει 18 ή 19 ή 20 βαθμούς. Αν το ρυθμίσουμε σε αυτή τη θερμοκρασία, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Θα είναι να δουλεύει συνέχεια, να μην μπορεί να μας φέρει τη θερμοκρασία του χώρου στο επιθυμητό σημείο και να καταναλώνουμε πολύ ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να έχουμε αποτέλεσμα. Θα έλεγα ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μιλάμε για δροσισμό και όχι για ψύξη του χώρου μας. Διότι όταν υπάρχουν έξω θερμοκρασίες στους 40 βαθμούς Κελσίου και παραπάνω, δεν είναι δυνατόν να έχεις ψύξη. Άρα θα πρέπει να προσπαθούμε να πετύχουμε τον δροσισμό. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Πολύ σημαντικό για την ορθή χρήση είναι η συντήρηση των κλιματιστικών μία φορά το χρόνο, αλλά και ο καθαρισμός των φίλτρων που βοηθά τον αέρα να διαχέεται καλύτερα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα συστήματα σκίασης που έχουμε. Δηλαδή, οι τέντες μας να είναι κατεβασμένες. Τα πατζούρια μας επίσης θα πρέπει να είναι κατεβασμένα, ειδικά τις ώρες που υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια. Και εάν υπάρχει ανεμιστήρας, να το χρησιμοποιούμε και αυτόν παράλληλα μαζί με το κλιματιστικό. Διότι αυξάνει την βεβαιασμένη κυκλοφορία την οποία κάνει το κλιματιστικό, διαχέεται καλύτερα ο ψυχρός αέρας μέσα στο χώρο που θέλουμε να ψήξουμε, αλλά και μας δημιουργεί και μια αίσθηση δροσιάς που... Η αίσθηση στην πραγματικότητα μπορεί να είναι η θερμοκρασία αυτή που είναι, αλλά η αίσθηση που έχουμε εμείς να νιώθουμε ότι είναι 2 και 3 βαθμούς χαμηλότερη. Έτσι μας ικανοποιεί την ανάγκη μας για δροσισμό. Η ανάγκη για ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 30% τις μεσημβρινές ώρες και γι' αυτό καλό θα είναι μαγείρεμα, πλυντήρια αλλά και σιδέρωμα, δηλαδή συσκευές οι οποίες καταναλώνουν αρκετή ηλεκτρική ενέργεια, να γίνονται έως και τις 11 το πρωί αλλά και μετά τις 9 το βράδυ. Οι ώρες αιχμής είναι κατά κύριο λόγο από τις 12 με 1 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 8 η ώρα το απόγευμα. Εκεί υπάρχει αύξηση των φορτίων γιατί εκεί υπάρχει και ζέστη. Άρα θα ήταν καλό να βάζουμε τις συσκευές, τα σίδερα, τα πλυντήρια, το φούρνο, έτσι, να μαγειρεύουμε δηλαδή έξω από αυτές τις ώρες. Επίσης, ας πούμε, μετά τις 11 είναι και το ρεύμα και το νυχτερινό που είναι και μειωμένο. Αλλά είμαστε και έξω από την περίοδο αιχμής. Άρα βοηθούμε το σύστημα, βοηθούμε και την τσέπη μας με αυτό. Συνεπώς η απάντηση είναι ότι να κοιτάξουμε έξω από αυτές τις ώρες αιχμής, από τη 1, 12 με 1 μέχρι τις 8 η ώρα το απόγευμα, να δουλέψουμε τις άλλες συσκευές μας ή τουλάχιστον όσες από αυτές μπορούμε να τις δουλέψουμε έξω από την, να μην τα βάζουμε, να μην φορτώνουμε το δίκτυο ας πούμε, με αυτά.